Σε έκταση που ανήκει στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, λίγα μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ. Οι φλόγες όμως δεν άργησαν να επεκταθούν και να αρχίσουν να καίνε το αλσίλιο που είναι σε απόσταση αναπνοής από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Είδαμε να καίγονται ξερά χόρτα δίπλα στο χωράφι της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ο αέρας φυσούσε επικίνδυνα προς τη μεριά μας. Από τη μεριά μας, σαν εργαζόμενοι, έχοντας και εμείς πυρασφάλεια, βγάλαμε τις δικές μας μάνικες για να περιορίσουμε όσο μπορούσαμε τη φωτιά. Ο αέρας ήταν δυνατός, τουλάχιστον δεν πέρασε από τη μεριά μας. Και μετά ήρθε η πυροσβεστική και μας έβγαλε εκτός. Η περιοχή στην οποία η άνεμη ήταν ισχυρή πνίγεται από τους καπνούς, διακοπή της κυκλοφορίας των γιοταχή και άμεσα αρχίζει η επιχείρηση της κατάσβεσης από ισχυρότατη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχει διακοπή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο δρόμο Θεσσαλονίκης Θέρμης. Τα πεζοπαροτμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούν ασταμάτητα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρήψεις νερού από τα Καναντέρ. Σωτήρια ήταν η συνδρομή των δύο Καναντέρ, καθώς απετράπη η επέκταση της φωτιάς. Σε συνδυασμό με τις δύο ομάδες των πεζοπόρων, των 7 υδροφόρων και των 6 βοηθητικών οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και των 6 υδροφόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης και τους δύο φορτωτές, η φωτιά σβήστηκε τελικά πολύ γρήγορα. Υπήρχε αέρας που έφτασε και σε κάποια στιγμή από ενημέρωση που είχα και στα 4-5 μπορφόρ σίγουρα, γι' αυτό και όλη αυτή η κάπνα. Η μεγαλύτερη έκταση που κάηκε δηλαδή είναι θερισμένα, χορτολιβαδική δηλαδή έκταση, το αλσίλιο από πίσω. Ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν ο ίδιος όπως και χθες και προχθές. Πάλι σε επιφυλακή ήμασταν, απλώς όσο συνεχίζεται να υπάρχει μεγάλες θερμοκρασίες, υπάρχει επομένως μεγαλύτερη ξύρανση των χόρτων κλπ. Θα αυξάνει και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά. Από την πρώτη στιγμή τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο πυρασφάλειας που έχει το ΕΚΕΤΑ, καθώς εκ της φύσης του κέντρου υπάρχουν έφλεκτα υλικά και μηχανήματα αξίας. Έτυχε εκείνη την ώρα να είμαστε πάνω στην ταράτσα και είδαμε τον πρώτο καπνό πριν ακόμα εξαπλωθεί φωτιά, οπότε αμέσως ειδοποιήσαμε τον κόσμο μας να βγει έξω, να αρχίσει η στάνταρ διαδικασία που έχουμε για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και αμέσως πήραμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική, η οποία ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά εκείνο που έκανε τη μεγάλη διαφορά ήταν το εναέριο μέσο, το Καναντέρ. Έχουμε στάνταρ μέτρα πυρασφάλειας για κάθε εργαστηριακή εγκατάσταση, αλλά βέβαια δεν είμαστε εξοπλισμένοι για να κάνουμε μάχες με τη φωτιά μέσα στο δάσος. Οπότε παραταχθήκαμε στην περίμετρο και ήμασταν έτοιμοι να μην αφήσουμε τη φωτιά να μπει μέσα στο κάμπους. Έχουμε εξοπλισμό ο οποίος είναι ευαίσθητος. Οι συναργερμοί χτυπούσαν μέσα γιατί έχουμε ανιχνευτές αερίων και δεν μπορούμε να αφήσουμε τις εγκαταστάσεις να εκτεθούν σε κίνδυνο, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος. Ό,τι χρειάστηκε να απομακρυνθεί από αυτοκίνητο, απομακρύνθηκε αμέσως. Άμεσα κατασβέστηκαν και οι άλλες τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Εύωσμο, στα Βασιλικά και το Ρήσιο.